Πάμε γρήγορα, γρήγορα να μπούμε στο ρεπορτάζ. Αρχή θα κάνουμε με την Ιωάννα Μάνδρου και τις εξελίξεις που έχουμε σε ό,τι έχει να κάνει με την απόφαση για το ΜΑΤΙ. Να την καλημερίσουμε. Γεια σου, Ιωάννα. Καλημέρα. Καλημέρα, Ιωάννα. Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς. Έχουμε πράγματι μια πολύ σημαντική εξέλιξη, εξαιρετικά σημαντική. Ασκήθηκε έφεση χτες από την Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας στην απόφαση που προκάλεσε οργή στους συγγενείς των θυμάτων και σοκ στην κοινή γνώμη για το ΜΑΤΙ. Με αποτέλεσμα η δίκη στο εφετείο να γίνει από μηδενική βάση και για τους 20 που κάθισαν στο εδόλιο και όχι μόνο για τους 5 που καταδικάστηκαν σε 5 χρόνια ποινή την οποία το δικαστήριο μετέτρεψε σε χρηματική προς 10 ευρώ την ημέρα ξεχυλίζοντας το ποτήρι της οργής, καθώς η ποινή ουσιαστικά ήταν για αυτούς που καταδικάστηκαν πρώην στελέχη του κρατικού μηχανισμού 38 χιλιάρικα για τον καθένα. Η έφεση πρέπει να πω ότι ασκήθηκε σε όλα, δηλαδή κάτι που γίνεται πολύ σπάνια, δηλαδή αφορά τις αθωώσεις, αθωώθηκαν 15 στην πρώτη απόφαση, αφορά τα ελαφρυντικά που αναγνώρισε το δικαστήριο, αφορά τις ποινές, αφορά τη μετατροπή της ποινής σε χρήμα και αφορά βεβαίως και τα πάντα εκτός από τον ηλικιωμένο Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο που έβαλε τη φωτιά, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 3 χρόνια, για τον οποίο νομικά δεν υπήρχε η δυνατότητα να στηθεί έφεση. Δηλαδή δεν προβλέπει κάτι τέτοιο νόμος για τέτοιες ποινές και για τέτοια αδικήματα. Ο νόμος με βάση τον οποίο δικάστηκε η υπόθεση για το ΜΑΤΙ, που είναι ευνοϊκότερος από αυτές τις διατάξεις που ισχύουν σήμερα, οι οποίες έχουν αυστηροποιηθεί με τον πρόσφατο ποινικό κώδικα, αλλά και μετά το 2021. Να πω ότι τώρα η δίκη γίνεται αγώνας δρόμου να προσδιοριστεί συντομότατα, όχι σύντομα, αμέσως σχεδόν. Έχει δοθεί εντολή για καθαρογραφή της απόφασης του πρώτου βαθμού σε χρόνο ρεκόρ, γιατί ο κίνδυνος της παραγραφής είναι πάρα πολύ μεγάλος. Η παραγραφή επέρχεται τον Ιούλιο του 2026, είμαστε σχεδόν στον Ιούλιο του 2024. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι μέχρι τότε πρέπει να γίνει δίκη σε δεύτερο βαθμό, στο εφετείο δηλαδή, με 20 κατηγορούμενους, αφού πια η πρώτη απόφαση είναι σαν να μην βγήκε. Σωστά. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Σαν να μην βγήκε, σαν να μην εξεδόθηκαν, σαν να μην υπάρχει. Και βέβαια να έχει γίνει αμετάκλητη απόφαση από τον Άριο Πάγο. Αλλιώς θα επέλθει παραγραφή, θα πει κανένας και τι χάθηκε ο κόσμος. Όχι, η παραγραφή σημαίνει απόλυτη ατιμωρησία, δηλαδή καμία τιμωρία για κανέναν, κάτι που καταλαβαίνουμε ότι αν συμβεί θα είναι όνειδος για το κράτος δικαίου στη χώρα μας το πρώτο και βεβαίως ταυτοχρόνως και για το κύρος της ελληνικής δικαιοσύνης, η οποία να πω ότι βαρύνεται σε αυτή την υπόθεση με τεράστιες ευθύνες που έφτασε μέχρι σήμερα 6 χρόνια μετά την τραγωδία να βγει μια απόφαση η οποία προκάλεσε οργή για να ασκηθεί μία έφεση από την Εισαγγελία Εφετών. Να πω το όνομα του εισαγγελέα που την άσκησε, διότι ο άνθρωπος μέσα σε 10 μέρες διάβασε χιλιάδες σελίδες απόφασης και δικογραφίας Σπυρίδων Παπάς και ο οποίος, οι πληροφορίες λένε ότι η έφεση αυτή είναι και τεκμηριωμένη και σωστά μελετημένη για να μπορέσει να σταθεί. Πάμε, Ιωάννα, τώρα στην υπόθεση Μιχαλολιάκου και με αυτό να κλείσουμε. Και εδώ έχουμε έφεση. Έφεση για το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου της Λαμίας που τον αποφυλάκησε, κρίνοντας ότι δεν πειράζει που αρθρογραφείς και συνεχίζει να υμνεί το ναζιστικό μόρφωμα. Να θυμίσω ότι ο εισαγγελέας στο Δικαστικό Συμβούλιο ήταν απόλυτα κατηγορηματικός και είπε ότι αυτές οι αρθρογραφίες δηλώνουν ότι ο Νίκος Μιχαλολιάκος είναι αμετανόητος. Ήρθε ο εισαγγελέας Εφετών, Νικήτας Θεολογίδης, είπε ακριβώς τα ίδια και άσκησε έφεση. Περιμένουμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου προκειμένου να αποφανθεί οριστικά περί της μη αποφυλάκησης ή όχι. Να πω ότι και ο Ηλίας Κασιδιάρης κινείται στο ίδιο μήκος κυματός, δηλαδή και αυτός επιζητεί πρόωρη αποφυλάκηση. Και να πω ότι όλοι τα υψηλόβαθμα στελέχη της Χρυσής Αυγής έχουν πολυετής καθήρξης για την εγκληματική οργάνωση που είχε διαπράξει σωρία δικημάτων μεταξύ των οποίων και τη στιγερή δολοφονία του Παύλου Φίσα. Και να τελειώσω λέγοντας
ότι ο Νίκος Μιχαλολιάκος, ο οποίος έχει να εκτίσει ακόμα κανένα οχτάμινο, τα ίδια περίπου ο Κασιδιάρης, πολλοί λένε γιατί να γίνει τόση φασαρία αφού κοντεύουν να βγούνε. Δεν είναι ακριβώς έτσι, κοντεύουν να βγούνε, διότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν καταδικαστεί για εγκληματική οργάνωση, η οποία δεν έκανε ούτε ηλεκτρονικές απάτες, ούτε άλλες απάτες. Είναι εγκληματική οργάνωση η οποία κατά την απόφαση που καταδίκασε, πέραν των εγκλημάτων που έχουν διαπράξει, εστράφησαν κατά του δημοκρατικού πολιτεύματος. Οπότε και μία μέρα να πρέπει να εκτίσουν, πρέπει να την εκτίσουν. Αντιλαμβανόμαστε όλοι την πολιτική σημασία αυτής της καταδίκης. Ευχαριστούμε πολύ, Ιωάννα, να είσαι καλά.